Η λειψιδρία χτυπά την χώρα μας και πολλές περιοχές της περιφέρειάς μας προσπαθούν να λάβουν μέτρα πριν να είναι αργά. Και στο Δήμο μας υπάρχουν προβλήματα με την υδροδότηση των περιοχών. Μπορεί αυτά τα προβλήματα που έχουμε να μην είναι τόσο έντονα σε σχέση με όμορους Δήμους, όπου για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένες διακοπές νερού. Παρ' όλα αυτά, και στα δικά μας χωριά αντιμετωπίζουμε σημαντικά προβλήματα. Καριές Βαμβακού και Λογκανίκος είναι χωριά του Δήμου Σπάρτης που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το νερό και γι' αυτό το λόγο οι υδροφόρες καθημερινά βοηθούν τους κατοίκους. Το πρόβλημα της λειψιδρίας χτυπά και άλλα χωριά του Δήμου. Μέχρι στιγμής τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι στα χωριά Καριές, Βαμβακού και Λογκανίκος, όπου τακτικά γίνεται μεταφορά νερού με υδροφόρες. Προβλήματα έχουν αρχίσει να υπάρχουν και σε άλλα χωριά, όπως ο Βασαράς, η Άρνα, Σπαρτιά, Βασιλική, Γκοριτσά, και σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλα, δεδομένου ότι το προσεχές διάστημα μεγάλος αριθμός επισκεπτών θα βρίσκεται στα χωριά μας λόγω της γιορτής της Παναγίας. Η ανησυχία είναι μεγάλη διότι πλησιάζει 15 Αύγουστος και η κίνηση θα είναι ακόμη πιο έντονη. Γι' αυτό το λόγο ο Δήμος ζητά ο κόσμος να μην κάνει αλόγιστη χρήση του νερού. Η αντιμετώπιση της καθημερινότητας της άρδευσης είναι μεγάλο στοίχημα για την υπηρεσία άρδευσης του Δήμου, η οποία δίνει μεγάλον αγώνα αποκαθιστώντας ταυτόχρονα πολλαπλές βλάβες σε όλο το μήκος και το πλάτος του Δήμου. Η έλλειψη νερού όμως σε αρδευτικά τμήματα του Δήμου μας, όπως τον Καραβά και στον Κλαδά, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Ειδικά σε εκείνα τα αρδευτικά δίχτυα που οι γεωτρήσεις στηρίζουν ίδρευση και άρδευση ταυτόχρονα, υπάρχει ο κίνδυνος από την υπεράντληση των γεωτρήσεων να δημιουργηθεί πρόβλημα τόσο στην ίδρευση όσο και στην άρδευση. Τρεις γεωτρήσεις θα γίνουν στοχευμένα από τον Δήμο ώστε να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα και να περιοριστούν τα προβλήματα. Τα προβλήματα καθημερινά σκάζει το ένα μετά το άλλο και γίνει πολύ έντονα. Οι πηγές των νερών έχουν μειωθεί πάρα πολύ και καταβάλλουμε υπεράθρωπες προσπάθειες στο προσωπικό της ΔΕΙΑ, τεχνική, δηλαδή όλο το 24ωρο βρισκόμαστε από τον Πάρνουνα στον Ταΐγετο για να ρυθμίσουμε, να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις δεξαμενές για να προσπαθήσουμε να έχουν νερό όλοι οι κάτοικοι. Εάν δεν υπακούσουν οι πολίτες αλλά και οι τουρίστες στα μέτρα του Δήμου, τότε θα ανακοινωθούν νέα μέτρα τα οποία θα είναι πιο αυστηρά.